Είχε σταματήσει ένα βανάκι αυτό το αυτοκίνητο που είναι έξω. Και ήταν δύο αυτοκίνητα, ένα άσπρο, ένα μαύρο και σταματημένα, προφανώς περιμέναν. Και για κλάδι το βλέπω, είχαν στα χέρια τους ένα σίδερο και φωτιά στο άλλο. Ο ένας έσπαγε τα τζάμια και ο άλλος έκαιγε τα πρόσωπα των παιδιών. Το έβλεπα, τρέχω μέσα. Τα δύο τα παιδιά βγήκαν από το αυτοκίνητο, πρόλαβαν με. Εδώ κρατούσαν το πρόσωπό τους. Αυτό είναι ότι έχει απομείνει από το βαν που μετέφερε 10 άτομα οπαδούς του Ολυμπιακού. Όλα συνέβησαν στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στο ύψος του Αιγείου, σήμερα στις 2 το μεσημέρι. Οπαδοί του Ολυμπιακού σταμάτησαν στο Μεζινάδικο. Φαίνεται όμως πως τους την είχαν στημένη Παναθηναϊκή. Και μάλιστα 7 άτομα που έφτασαν στο σημείο με 2 γιοταχή. Το βαν φλεγότανε μισή ώρα και κάποια στιγμή λύνεται μόνο του και βγήκε στον εθνικό δρόμο. Το φλεγόμενο βανάκι τσούλησε και βγήκε μέχρι την Εθνική. Τα αυτοκίνητα περνούσαν δίπλα του, ενώ από τύχη δεν θρυνήσαμε θύματα. Τα κορίτσια που ήταν παρόντα, γιατί εγώ ήρθα απέναντι τη μαγαζί γιατί με πήρανε τηλέφωνο. Ήταν τρομερό το θέμα, τι να σας πω τώρα. Ήταν ευτύχημα που δεν θυμήσαμε εκατοντάδες θύματα. Δηλαδή, περνάγα τα αυτοκίνητα δίπλα στο φλεγόμενο όχημα. Στην προσπάθειά τους να αντεπιτεθούν, μπήκαν στο μαγαζί και άρπαξαν σίδερα. Οι φιλαθλοί του Παναθηναϊκού εξακολουθούσαν να τους κυνηγούν, ενώ δεν δίστασαν να πετάξουν μολότοφ και μέσα στο κατάστημα. Τα μολότοφ σκάσανε μέσα στο μαγαζί, ένα μέσα στην πόρτα στην είσοδο και τα άλλο 3 μέτρα έξω. Ήταν έξω από το μαγαζί δηλαδή και προσπαθούσαν και να κρυφτήσουν αυτούς που ήταν μέσα. Μέσα είχαν μπει οι άλλοι για να κρυφτούν, έτσι. Οι άλλοι μπήκαν μέσα για να κρυφτούν. Τα ραντεβού κλείνονται μεταξύ των οργανωμένων των φιλάθλων σε διάφορα σημεία και βλέπουμε τις αιματηρές συμπλοκές και τα επεισόδια που έχουν σημειωθεί βεβαίως κατά το παρελθόν, όπως θυμόμαστε και στο έξω από το γήπεδο Δημήτρης Τόφαλος, όπου διεξαγόταν ο τελικός του κυπέλου βόλεϊ, όπου οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού είχαν έρθει στα χέρια, είχαμε δει μολότοφ, πετροπόλεμο, είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης το γήπεδο, όπως και παλιά σε στέκη του Ολυμπιακού στην οδό Λόντου, τρεις κουκουλοφόροι είχαν πετάξει μέσα μολότοφ με συνέπεια να τραυματιστεί ένας οπαδός του Ολυμπιακού. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα επεισόδια αυτά συνεχίζονται και δεν έχουν τέλος.